Γιατί όπως πληροφορούμαστε πριν από λίγο είχαμε ισχυρό μετασεισμό. Θα πάμε στον Κώστα Σαρικά για να μας πει περισσότερα. Κώστα. Με ψυχραιμία αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς τον ισχυρό μετασεισμό που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5.30, 5.33 συγκεκριμένα. 4,6 η βαθμή της κλίμακας Ρίχτερ ήταν η ένταση του σεισμού σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Επίκεντρο το ίδιο με τον σεισμό της περασμένης Κυριακής. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές. Άλλωστε ο κόσμος εδώ αναμένει, περιμένει να γίνουν μετασεισμοί και ισχυροί μετασεισμοί, και σύμφωνα με τους σεισμολόγους με τους οποίους επικοινωνήσαμε, είναι θετικό το γεγονός ότι είχαμε έναν αρκετά ισχυρό μετασεισμό. Δείχνει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά, εκτονώνεται. Περίμεναν τον μετασεισμό αυτόν και αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, όπως είπαμε. Και μάλιστα να πούμε ότι την ώρα του μετασεισμού, την ώρα του ισχυρού μετασεισμού, βρισκόταν σε εξέλιξη η αυτοψία που έκανε το κλιμάκιο με επικεφαλής τον καθηγητή τον κύριο Καρύδη στο νοσοκομείο του Λιξουρίου που είχε πρόβλημα. Η αυτοψία έδειξε ότι δεν έχει πρόβλημα τελικά το νοσοκομείο. Κρίθηκε κατάλληλο και θα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα με το μαζαβινάτιο το νοσοκομείο. Είναι καλό το νοσοκομείο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε το ρεπορτάζ αφού σε ευχαριστήσω.